Σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό οστών αγνοωμένων, η κατάσταση είναι δραματική, καθώς τα προβλήματα είναι τεράστια, όπως και ελάχιστες είναι οι πληροφορίες για σημείων που φέρεται να τάφηκαν. Και όπως γίνεται αντιληπτό, όλα αυτά τα προβλήματα προκαλούνται από την απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας. Παράλληλα, στοιχεία και πληροφορίες καταδεικνύουν πέραν πάσης αφιβολίας μία προσπάθεια από μέρος των Τούρκων να θολώσουν τα νερά με μετακινήσεις οστών. Επίσης, ομαδικοί τάφοι φέρεται να βρίσκονται εντός στρατιωτικών ζώνων, όπως και κάτω από τα κτίρια τα οποία ανέγειραν οι κατοχικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσιάστηκαν από τις έρευνες και σκαφές σε σημεία που υποδείχθηκαν ότι τάφηκαν αγνοούμενοι, είναι τραγικά, καθώς τα οστά που βρέθηκαν αφορούν ένα πολύ μικρό αριθμό αγνοωμένων μας. Το κράτος και οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστούν πληροφορίες και στοιχεία που να συμβάλλουν στη διελεύκαση της τύχης των αγνοωμένων μας. Υπάρχει επαφή και συνεχής επικοινωνία με τα Ηνωμένα Έθνη, όπως και με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ασκηθούν πιέσεις στην άλλη πλευρά, ώστε να συνεργαστούν προς την κατεύθυνση της διελεύκασης της τύχης των αγνοωμένων. Σε αυτό που όλοι συμφωνούμε είναι στο ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για να ασκήσει πίεση στην κατοχική δύναμη, ούτως ώστε να συνεργαστεί για αυτό το ανθρωπιστικό ζήτημα.